συνεντεύξεων που κάνουμε καθημερινά. Να πάμε σε αυτό το σημείο να συνομιλήσουμε. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Σταύρο Τζουλάκη, ο δήμαρχος Νέας Μήνης. Δήμαρχε, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ο κύριος Λεμός είστε? Ο κύριος Λεμός είμαι. Καλησπέρα, ναι. Δήμαρχε, είμαστε στον αέρα. Καλησπέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά, Δήμαρχε. Σας ευχαριστώ πολύ εγώ για την αποδοχή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, Δήμαρχε, τώρα που έχουν περάσει αρκετές ώρες από αυτό το περιστατικό και έχετε συνομιλήσει επί της ουσίας με όλους τους φορείς, ώστε να διερευνήσετε τι ακριβώς έγινε. Τι συνέβη εν τέλει στην πλατεία Νέας Μήνης? Κοιτάξτε, κύριο Γιώργο, εντάξει. Mm-hmm. Λοιπόν, οι σκηνές αστυνομικής βίας μια Κυριακή μεσημέρι είναι ένα τραύμα στη ψυχή της Νέας Μήνης. Εντάξει. Εγώ είχα ενημερωθεί ότι υπήρχε μια καταγγελία στην αστυνομία ότι δεν τηρούνται τα μέτρα στην κεντρική πλατεία της Νέας Μήνης. Όντως δεν τηρούνται. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχε μια καταγγελία. Έστειλαν 4 μηχανές βίας και άρχισαν να δίνουν πρόστιμα. Αντέδρασαν οι πολίτες, κατά την αστυνομία, λέω έτσι. Mm-hmm. Και μια ομάδα πολιτών επιτέθηκαν στους αστυνομικούς. Εγώ αυτή την πληροφόρηση είχα και έβγαλα και από τους κατοίκους είχα μια άλλη πληροφόρηση. Εγώ λοιπόν έβγαλα η οποία, Δήμαρχε, ποια τύπου. Ήταν? Σας ακούω, μ' ακούτε? Η οποία, εγώ σας ακούω πολύ καθαρά. Η οποία, η πληροφόρηση από τους κατοίκους τι ακριβώς έλεγε? Οι κάτοικοι λέγανε το αντίθετο. Εντάξει. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ έβγαλα μια ανακοίνωση για να στρογγυλοποιήσω τα πράγματα. Όταν όμως στην πορεία είδα τα βίντεο, πιστεύω ότι η αστυνομία δεν διαχειρίστηκε σωστά το θέμα. Και γι' αυτό διατάχθηκε και εδώ. Μπορεί να προκλήθηκε από κάποιους δημότες, αλλά αυτός είναι ο ρόλος της αστυνομίας. Να κρατάει την ηρεμία τους. Έτσι, δεν μπορεί με το παραμικρό να δένει τον κόσμο και μάλιστα παρουσία μικρό παιδιών. Λοιπόν, όταν είδα λοιπόν αυτό το βίντεο, έβγαλα μια άλλη ανακοίνωση που καταδικάζω την αστυνομική βία. Mm-hmm. Άρα, επί της ουσίας, Δήμαρχε, καταδικάζετε το γεγονός το συγκεκριμένο που συνέβη? Είναι δυνατόν να μην το καταδικάσω, έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, δεν υπήρχε περίπτωση. Αυτή τη στιγμή η εικόνα που ήταν στην κεντρική πλατεία δεν τιμά κανέναν. Είναι μεμονωμένο περιστατικό, Δήμαρχε. Είχατε και άλλα περιστατικά ανάλογα το προηγούμενο διάστημα, λόγω φυσικά και των αυστηρών μέτρων που υπάρχουν για τον κορονοϊό? Δεν είχα. Στην κεντρική πλατεία δεν είχα κάτι παρόμοιο. Στο Άλσος είχα κάτι παρόμοιο, γιατί έκλεισα το Άλσος εγώ και το Δημοτικό Συμβούλιο δεν ήθελα να το κλείσω το Άλσος. Και έκαναν μια κινητοποίηση, μια συγκεκριμένη παράταση, να σπάσουν την πόρτα και να ανοίξουν το άλσος. Αλλά αυτή τη στιγμή είχε έρθει κάποια αστυνομία και το απέτρεψε αυτό. Mm-hmm. Δεν προκλήθηκε όμως κάτι ανάλογο? Όχι, δεν προκλήθηκε τίποτα. Mm-hmm. Αυτό το κάτι ανάλογο δεν έχει προκληθεί στην πόλη μας πολλά χρόνια πριν. Μάλιστα. Είστε σαφείς, Δήμαρχε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά, Δήμαρχε. Και κρατάω αυτό που είπε και ο Δήμαρχος, ότι καταδικάζει το συγκεκριμένο γεγονός. Έχει εικόνα από τα βίντεο που διακινήθηκαν τις επόμενες ώρες του περιστατικού και έχει εκδώσει και σχετική ανακοίνωση από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής. Να πω επίσης, και είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρω γιατί είναι καλό να αναφέρουμε και τους συναδέλφους, τα πλάνα που έχουμε εξασφαλίσει και προβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Δήμαρχο, τον κύριο Τζουλιάκη, είναι από την ιστοσελίδα Νέας Μήνη Web TV, www.nstv.gr, και είναι καλό να αναφέρουμε και τους συναδέλφους που τα εξασφάλισαν.